Ένα μήνα πριν το επίσημο άνοιγμα του τουρισμού, οι πρώτοι τουρίστες από το Ισραήλ έφτασαν σήμερα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ταξιδέψουν το πράσινο πιστοποιητικό εμβολιασμού. Are you vaccinated? Have you the green passport? We are vaccinated, yes. Yes. You have the green passport? We have. Yes, sure. How long ago did I do the vaccination? I think a month ago, the last one. The last, okay. the second. The second one, yes. Ανάμεσα στους ταξιδιώτες και ένας γιατρός που νόσησε από COVID και το νοσοκομείο του, του έδωσε πιστοποιητικό αντισωμάτων. Certificate COVID. This is a certificate that you have sickened from COVID-19. This is my data and also this is my antibody label. Είναι η δεύτερη παρτίδα τουριστών που φτάνει στη χώρα μας πριν από το επίσημο άνοιγμα της τουριστικής σεζόν. Πριν από δύο ημέρες ξεκίνησε και το πείραμα της Ρόδου. Πρώτοι 189 Ολλανδοί τουρίστες έφτασαν στο νησί για να περάσουν 8 ημέρες έγκλειστοι σε ένα πολυτελές ριζόρτ. Δεν σας κρύβουμε ότι αυτή η επίσκεψή τους σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο την έναρξη της τουριστικής σεζόν, χωρίς να σημαίνει απαραίτητο ότι είναι αυτό το μοντέλο τουρισμού το οποίο επιλέγουμε να έχουμε όχι μόνο σαν Ρόδο, σαν όλη τη χώρα. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επίσημη πρεμιέρα του ελληνικού τουρισμού στις 14 Μαΐου, ο Υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης έχει αυτή την ώρα σειρά επαφών με κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στη Μόσχα. Όμως το άνοιγμα πολλών δραστηριοτήτων μαζί προβληματίζει τους δημοξιολόγους. Η κυβέρνηση πιέζει για Πάσχα στο χωριό, αλλά και για άνοιγμα της εστίασης. Θα τη δούμε και την εστίαση, φυσικά μετά το Πάσχα. Περιμένουμε να δούμε τη σταθεροποίηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας είπα, είδα και στη Βόρεια Ελλάδα την κατάσταση. Τα ξέρει και ο συνάδελφος, είναι σε ένα νοσοκομείο αιχμής. Είναι η καταιγίδα που πέφτει στο κεφάλι των υγειονομικών κατοίκων. Θα δοκιμάσουμε τις αντοχές των δομών υγείας των επαρχιών, μάλιστα, που ξέρουμε ότι πάσχουμε. Όταν θα δοθεί το πράσινο φως για το άνοιγμα της εστίασης, αυτό θα γίνει μόνο σε εξωτερικούς χώρους, με αποστάσεις και διπλές μάσκες.